Γρήπη, βροχιολίτιδα και COVID είναι η τριπλή απειλή της εποχής για τους μικρούς ασθενείς. Με τον ιό της γρήπης να κατατάσσεται στην πρώτη θέση, καθιστώντας αναγκαία την παρακολούθησή του, με την παιδιατρική κλινική του Ρεθύμνου να διαχειρίζεται τον αναμενόμενο αριθμό περιστατικών, ευτυχώς χωρίς σοβαρές επιπλοκές έως αυτή τη στιγμή. Μια αυξημένη πραγματικά επίπτωση των αναπνευστικών λοιμόξεων και κυρίως της γρήπης αυτή τη στιγμή. Ο κύριος ιός που απασχολεί αυτή τη στιγμή είναι η γρήπη. Και σε μικρά και σε μεγάλα παιδιά. Φτάνουμε σε νοσηλίες, είτε με αφυδάτωση λόγω των πολλών ημερών πυρετού, είτε με πτώση του οξυγόνου τους επειδή κάνουν μια προσβολή του αναπνευστικού. Δηλαδή είναι παιδιά που εκτός από τον ψηλό πυρετό που τα ταλαιπωρεί, έχουμε νοσηλεύσει, τα νοσηλεύουμε για προβλήματα από το κατώτερο αναπνευστικό, δηλαδή χρειάζονται λίγη υποστήριξη με οξυγόνο ή κάποιες εισπνοές. Είναι κάποια παιδιά που έκαναν μικρές ευτυχώς ήπιες επιπλοκές τύπου μυοκαρδίτιδας που αντιμετωπίστηκαν και είναι σε φάση ανάρρωσης. Οπότε τα οδηγεί στο νοσοκομείο. Και βέβαια βλέπουμε ότι χτυπάει και πολύ μικρά, δηλαδή είχαμε και ενός μήνα και δύο μηνών μωράκια με γρήπη, που αυτά μόνο και μόνο με τον πρώτο πυρετό πρέπει να μπουν στο νοσοκομείο για παρακολούθηση. Άρα κυρίως αυτό μας απασχολεί, η γρήπη. Ευτυχώς δεν είχαμε παιδιά που να χρειάστηκαν εντατική ή να έκανε κάποια πολύ σοβαρή επιπλοκή. Η διαθεσιμότητα των self-test είναι ένα σημαντικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της λίμωξης, ενώ οι γονείς θα πρέπει να βρίσκονται σε επικοινωνία με το γιατρό για τις ανησυχίες τους, καθώς οι ίδιοι μπορούν εύκολα να αντιληφθούν πότε κάτι δεν πάει καλά με το παιδί τους. Επειδή υπάρχει μεγάλη πια διαθεσιμότητα των τεστ, δηλαδή και της γρήπης και του COVID και του RSV, αν έχουν τη δυνατότητα σε έναν ξαφνικό ψηλό πυρετό στα μικρά παιδάκια να κάνουν και ένα τεστ πρώτα. Ένα παιδί μπορεί να έχει 37,5, αλλά να βλέπεις ότι είναι πολύ διαφορετικό από άλλες φορές. Δεν έχει την ενεργητικότητα που είχε σε άλλες λοιμώξεις. Δεν θέλει να φάει, μειώνει τις ουρήσεις του. Το ύψος του πυρετού πάλι δεν είναι διακριτικό της σοβαρής ή της ήπιας λίμωξης. Πιο πολύ λοιπόν οι γονείς που ξέρουν τα παιδιά τους, ιδίως όχι τα βρεφάκια τα πιο μεγάλα, μπορούν να καταλάβουν πότε είναι σοβαρά τα πράγματα. Η διευθύντρια της παιδιατρικής Κρούει καμπανάκι κινδύνου για τα παιδιά που προσέρχονται στο σχολείο άρρωστα, τονίζοντας πως είναι επιτακτικό να βρεθεί μια λύση σε αυτό το φαινόμενο, καθώς ένα μόνο παιδί αρκεί για να προκύψει ντόμινο ιώσεων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει να ζυγίσουμε το κόστος. Και η πολιτεία να βοηθήσει τις οικογένειες προφανώς, εργασιακά, αλλά κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση. Ένα παιδί αν πάει με γρήπη ή COVID στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο, καταλαβαίνετε ότι τις επόμενες δύο μέρες θα είναι όλη η τάξη άρρωστη. Και δεν είναι μόνο η τάξη, είναι οι γονείς των υπόλοιπων παιδιών, οι παππούδες των υπόλοιπων παιδιών, οι δάσκαλοι, είναι μια κοινωνία ολόκληρη.